Είναι ντέρμπι λοιπόν. Ντέρμπι είναι... μετά από καιρό στο ΑΚΑ με φαβορί τον Ολυμπιακό. Γιατί πέρσι δεν ήταν μια παιχνίδια που ήταν φαβορί ο Ολυμπιακός στο ΑΚΑ στα play-off του πρωταθλήματος. Όχι, δεν ήταν. Πέρσι. Δεν είναι φαβορί ο Ολυμπιακός. Κωνσταντίνε, μεταξύ μας φαβορί ήταν, αλλά δεν κατάφερε να το. Να το αποδείξει. Εντάξει, άποψη ήταν στον Ολυμπιακό, δεν εστερνίζονταν. Ντέρμπι με φαβορί γενικώς είναι η είδηση. Ναι. Ναι. Ναι, δεν νομίζω. Δηλαδή είναι υπερβολή να λέμε ότι πέρσι ή πρόπερσι υπήρχε ένα φαβορί σε οποιοδήποτε παιχνίδι. Πάντα ήταν αυτό που τα κλεισέ. Η φόρμα φεύγει από το παράθυρο κλπ. Και όλα ξεκινάει 50-50. Πρώτη φορά που δεν ισχύει αυτό. Καλά λέω. Ναι, έτσι νομίζω και εγώ ότι και για πολλούς λόγους, αλλά πολλοί λόγοι υπήρξαν και στο παρελθόν ένθεν και ένθεν, δίνεται η εντύπωση, δηλαδή έτσι για να χειδεολογήσω τώρα, υπάρχει πολλοί κόσμο που ρωτάει πώς γίνεται να χάσει ο Ολυμπιακός αυτό το μάτσο. Σίγουρα. Εγώ. Μόνο υπάρχει ένα γαϊτανάκι πολλών τρόπων. Που έχει καταφέρει ο Ολυμπιακός να χάσει ένα μάτς, στο οποίο είχε τον πρώτο λόγο. Δεν ξέρω αν ήταν τόσο βαβόρι όσο είναι τώρα. Αλλά που έχασε μάτς που φαίνονταν ότι βρίσκεται στα χέρια του. Πάντως συμφωνείτε και εσείς ότι μάλλον πρέπει ο Ολυμπιακός να βρει τρόπο να χάσει αυτό το μάτς, παρά ο Παναθηναϊκός να το κερδίσει, τουλάχιστον από την αφετηρία που ξεκινάνε οι ομάδες. Θα πούμε ότι είναι στο χέρι του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή, με βάση την αγωνιστική κατάσταση των δύο ομάδων, να βρει τον τρόπο να νικήσει. Ναι. Στο χέρι του Ολυμπιακού, δεν είναι στο χέρι του Παναθηναϊκού. Θα πρέπει δηλαδή ο Ολυμπιακός να μην παρουσιαστεί καλός και να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να έχει ελπίδες με βάση την εικόνα των δύο ομάδων, με τα προβλήματα, με τους τραυματισμούς, με όλα τα υπόλοιπα. Από αυτήν την αφετηρία της κουβέντας, νομίζω. Η εικόνα είναι τέτοια που δίνει την εντύπωση ότι μπορεί αυτός που θα πάρει το μάτς στην πραγματικότητα να νιώσει σαν ηττημένος ή αυτός που θα χάσει να αισθανθεί ότι κάτι κέρδισε. Δηλαδή, όπως διαμορφώνονται τα δεδομένα, αν νικήσει ο Ολυμπιακός με τρεις πόντους, είναι έτσι περιραίουσα ατμόσφαιρα που θα φύγει ο Παναθηναϊκός πιο χαρούμενος από τον Ολυμπιακό κατά κάποιον τρόπο. Αυτό ισχύει μόνο για τον Παναθηναϊκό. Καλά. Αυτό... Ολυμπιακός είτε με έναν πόντο είτε με 10. Ναι, καλά. Απλώς εγώ λέω, έτσι για να βάλω και μια διάσταση, επειδή το μάτς έχει σημασία. Δεν είναι φιλικό μάτς που θα μπορούσαν κατά τύχη να βρεθούν αντιμέτωποι όπως έγινε μια φορά το 95 σαν τουρνουά, γιατί έκτοτε δεν έχουν ξαναπέξει. Ούτε καν μάτς πρωταθλήματος που δεν κρίνει τίποτα. Ναι, έχει όμως διακύβευμα. Έχει διακύβευμα του Prestige. Το γόητρο της εντυπώσης έχει πολύ μεγάλο διακύβευμα γιατί κανείς δεν θέλει να εκτροχιαστεί και όσο γίνονται και εκτός τα budget και φαίνεται ότι οι ομάδες μας δεν είναι πολύ ανταγωνιστικές στην Ευρωλίγα, αλλά εγώ δεν βάζω καθόλου το χέρι μου στη φωτιά γιατί και πέρυσι δεν ήταν και Σιράν και τη Ρεάλ και τη ΣΕΚΑ στα 5 μάτς. Φαίνεται ότι είναι ένας πολύ βασικός στόχος, δεν είναι το κυπελάκι που ξαναπώ. Όχι, έχει τελειώσει αυτό. Είναι το κύπελο. Το κύπελο είναι το κύπελο. Είναι και για τους δύο πολύ πρώιμος εκτροχιασμός να μείνουν έξω, να μην περάσουν καν στην τετράδα δηλαδή. Αλλά λέω από την άλλη πλευρά ότι αν δεν υπήρχε λοιπόν αυτό το διακύβευμα, δεν θα είχε καμία σημασία το μάτς, γιατί έχω την εντύπωση περισσότερο για τον Παναθηναϊκό και λιγότερο για τον Ολυμπιακό, ότι οι δύο ομάδες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο παρκέ και θα εμφανιστούν, είναι εντελώς ξένο πράγμα από αυτό που και ο Ιβάνοβιτς και ο Μπαρτζόκας έχουν στο μυαλό τους σε βάθος χρόνου. Και αυτό που θα δούμε, ακριβώς. Και αυτό που θα δούμε. Δηλαδή, ό,τι πόρισμα βγει αύριο, είναι εντελώς έξω από την κανονική πραγματικότητα. Δεν είναι κανονικό μάτς αυτό. Είναι έξω από την κανονική πραγματικότητα, αλλά θεωρείτε ότι η ήττα κάποιου από τους, μάλλον κάποιος θα χάσει σίγουρα, μπορεί να φέρει οποιαδήποτε αλλαγή στο ένα ή στο άλλο στρατόπεδο. Τι εννοώ, είτε στο φαβορί, αν συμφωνήσουμε ότι είναι φαβορί ο Ολυμπιακός, δηλαδή μία ήττα ξαφνικά να πούνε άντε πάλι τα ίδια, είτε στο Παναθηναϊκό που είναι περίεργο το κλίμα με τους τραυματισμούς, να έρθει και μια βαριά ή όχι τόσο βαριά ήττα και αυτό να σημάνει κάποιες αλλαγές. Τον Παναθηναϊκό θα είναι παράλογο να μπει σε μια τέτοια διαδικασία με την έννοια ότι στήθηκε μια ομάδα στη λογική της ελληνοποίησης, στη λογική των νεαρών παιδιών. Άρα ο Παναθηναϊκός γνώριζε πολύ καλά ότι τέτοια προβλήματα θα τα έχει. Άρα με δεδομένο ότι μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Ο Παναθηναϊκός. Με δεδομένο ότι μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία και εμπιστεύτηκε έναν άνθρωπο που ήξερε επίσης τι δουλειά κάνει και πώς δουλεύει, θα είναι παράλογο να κριθεί από το πρώτο μάτς, όποιο και είναι το αποτέλεσμα. Στον Ολυμπιακό σίγουρα σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει οποιαδήποτε εξέλιξη επί της ουσίας, επί του ρόστερ και του προπονητικού σταφ, αν με ρωτάς αν κινδυνεύει ο Μπαρτζόκας. Αλλά η γκρίνια θα είναι τόσο μεγάλη που δεν θα υπάρξει ηρεμία για τους επόμενους δύο μήνες στον Ολυμπιακό, ακόμη και αν κερδίσει αν κάνει 10-0 στην πρώτη φάση της Ευρωλίγκας όπως έκανε πέρυσι. Δηλαδή αν κερδίσει μες στη Βαλένθια, μες στη Γαλατά, μες στο Βελιγράδι, παίξει ωραίο μπάσκετ, όλοι θα λένε ναι, αλλά χάσαμε πάλι από τον Παναθηναϊκό που δεν είχε δύο ξένους, που δεν είχε δύο τραυματίες, που έπαιζε με δύο παιδιά ακριβώς. Δηλαδή θα υπάρχει γκρίνια πολύ. Πάντως τέτοιο μάτς δεν έχει ξανά. Εγώ τώρα τα μετρούσαμε με το μελάκι στο πάρκο που καθόμαστε δίπλα-δίπλα, δηλαδή με εξαίρεση το πρώτο το 76, έχω δει όλα τα υπόλοιπα. Δεν μου είχε διαφύγει κανένα.
του κυπέλου. Αυτά τα 22 είναι το 23ο από το 76 δεν το είδες. Ε? Το 76 δεν το είδες. Νομίζω ότι δεν το έδειξε τηλεόραση. Το 77 ήμουν στο κύπελο μας. Υπήρχε τηλεόραση τότε, υπήρχε. Υπήρχε τηλεόραση, μάλλον, πώς είναι. Τόσο πάνω, σύριγος. Άλλο όμως θέλω να πω ότι δεν υπήρχε μάτς, πρώτα απ' όλα χρονικά, μάτς που να έγινε τόσο νωρίς. Επίσης, μάτς το οποίο να είναι το πρώτο της σεζόν. Που να έχει γίνει νωρίς, έχουν γίνει. Έχουν γίνει. Αλλά πέντε. Ναι. Δηλαδή εννοώ σε διάστημα Σεπτεμβρίου, τέλη Σεπτεμβρίου μέχρι 20 Οκτωβρίου έχουν γίνει πέντε μάτς, πέντε ή έξι, στα οποία σε όλα αυτό το κύπελλο έχει νικήσει ο Παναθηναϊκός. Το ένα είναι με τον Βράχο που έχει ανέβει στα. Έχει χάσει μόνο 40. Ένα μάτς ο Παναθηναϊκός από τον Ολυμπιακό σε πρωτάθλημα 22 Οκτωβρίου του 2012. Με ντους ανήβει και ο Μητροπολιτή μέσα στο ΆΚΑ σε πρωτάθλημα. Πολύ διαβασμένο. Όλα το πολύ διαβασμένο. Ήρθε. Με επαναφέρει στην τάξη, ήθελα να πω ότι δεν υπάρχει μάτς το οποίο να έχει όλες αυτές τις διαστάσεις και τις προσλαμβάνω σου για αυτό. Σωστό. Πολύ νωρίς. Πρώτο μάτς της σεζόν. Και με μισή ομάδα ο ένας και μισή ο άλλος. Περίπου. Με σοβαρές απουσίες πάντως. Και ταυτόχρονα μια φορά και ένα καιρό. Ένας προημιτελικός κυπέλλου δεν έκρινε και τον τρόπο όπως το κρίνει τώρα. Σωστό. Ναι, σωστό. Περνούσε ένας από τους δύο και είχε να αντιμετωπίσει ακόμα τον ΠΑΟΚ, τον Άρη, τον Πανιόνιο. Τώρα τους βλέπουν σαν λίγες. Ακριβώς, σαν τελικός. Σωστό. Ναι. Νίκο, συμφωνείς ότι μοιάζει ο Ολυμπιακός να έχει πιο πολλά να κερδίσει και πιο πολλά να χάσει τον Παναθηναϊκό? Κοίταξε, μπορεί να είναι Οκτώβριος και για τους δύο, αλλά νομίζω ότι διαφορετικό Οκτώβριο ζει ο Ολυμπιακός και διαφορετικό ο Παναθηναϊκός. Είναι δηλαδή δύο ομάδες που βρίσκονται στην πραγματικότητα σε διαφορετική φάση η κάθε μία. Ο Ολυμπιακός μπορεί να μην είναι ακόμα έτοιμος και να μην είναι σε φάση που μπορεί να παρουσιάσει το τελικό προϊόν στο πιάτο, στο τραπέζι. Αλλά ουσιαστικά είναι η ίδια περσινή ομάδα με μερικές διορθωτικές κινήσεις. Δηλαδή το σχέδιό του είναι να συνεχίσει σε μια πεπατημένη, διορθώνοντας κάποια πράγματα τα οποία χρειάζονταν διόρθωση. Ο Παναθηναϊκός είναι σε φάση πλήρους αναδόμησης, rebuilding, κανονικό. Και εκτός αυτού έχει και όλα αυτά τα προβλήματα με τους τραυματισμούς. Δηλαδή, φτάσαμε σε σημείο να λέμε ότι είναι απώλεια η απουσία του Χαραλαμπόπουλου. Δεν περίμενα το λέω αυτό εν έτη 2014, ότι είναι, ο τραυματισμός ενός παιδιού 17 χρονών θα ήταν απώλεια για τον Παναθηναϊκό σε ένα ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Με τόση κουβέντα που έχει γίνει για την ελληνοποίηση της ομάδας και για την προώθηση των νέων παιχτών, άλλωστε σύμφωνα με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, αυτόν τον λόγο. Αυτό ήταν ένα από του βασικού λόγου για του οποίου έφυγε ο Πεδουλάκη. Δεν αξιοποιήθηκε ο παπάς, ο Βλάντο. Ο εξελινισμό τη ομάδα. Έχω πάντως την εντύπωση ότι ενδεχομένως από αστοχία πίστευαν οι άνθρωποι που έκαναν αυτό το σχέδιο στο Παναθηναϊκό ότι η ελληνοποίηση θα έφερνε πιο γρήγορα αποτέλεσμα. Δηλαδή ότι μια ομάδα που θα πόνταρε στα Ελληνάκια θα ήταν πιο έτοιμη να κοιτάξει τον Ολυμπιακό στα μάτια από ό,τι φαίνεται στην πραγματικότητα. Έχω την αίσθηση πως το βασικό πλάνο έτσι όπως εξελίχθηκε. Βασιζόταν σε πολύ μεγάλο βαθμό στον Καλάθι. Ένα πολύ μεγάλο μέρος της περιβόητης ελληνοποίησης. Αυτό είναι μια αστοχία από μόνη της όμως. Σαφέστατα, δεν το συζητάμε. Απλά λέω ότι. Απλώς θα άλλαζε το επίπεδο. Ένας Καλάθις θα άλλαζε τον Παναθηναϊκό τελείως. Το Καλάθι μέσα θα υπήρχε και μια ελληνοποίηση που δεν αφορά μόνο στο μέλλον, αλλά και στο παρόν. Και στο τώρα. Ασφαλώς. Αλλά ήταν εξ αρχής μια πολύ δύσκολη υπόθεση ωστόσο. Επειδή στο παρελθόν όμως έχουν γίνει διάφορα τέτοια εγχειρήματα και απόπειρες ελληνοποίησης, αυτό δεν μπορεί να συμβεί μέσα σε μια μέρα και βάζοντας 10 παιδάκια να παίξουν. Δηλαδή το έκανε η ΑΕΚ. Με τον Χατζή, με τον Ζήση, με τον Ταπούτο, με τον Μπουρούση, με τον Κακιούζη, τον Μπαρλά. Με όλη εκείνη την. Τον Τζέικ. Ναι, και πήρε το ποτάκι. Η ΑΕΚ εκείνη την εποχή παρεμπιπτόντως, αλλά αδικήθηκε από τις κυρίες. Ήταν μοναδική ομάδα που είχε project. Είχε μια πρόταση για το πώς. Ναι, ένα σχέδιο. Αυτό. Το έκανε ο Ολυμπιακός βαθμιαία τα τελευταία χρόνια. Ο Παναγολάου, ο Μάντζαρη, ο Σλούκας, ο Ιωάννης Παπαπέτρου, τα παιδάκια που έχει μαζέψει τώρα. Παναγός πάει να το κάνει, αλλά έγινε πολύ μεγάλη κουβέντα γι' αυτό. Ενώ δεν ξέρω αν είναι εφάμιλο ή ασθενέστερο το τόλμημα σε σχέση με τα προηγούμενα, αλλά το κάνει με έναν τρόπο που προβλήθηκε πάρα πολύ από τα μίντια, προβλήθηκε από τη διοίκηση της ομάδας. Θέλει να το υποστηρίξει ένας άνθρωπος ο οποίος θεωρητικά μπορεί να το υποστηρίξει. Διότι πρόκειται από μια σχολή η οποία έχει μάθει να δουλεύει με παιδιά και να τα αναπτύσσει. Έχει πολλά χρόνια από την πατρίδα του και δεν ξέρω εν τέλει. Εγώ έχω τεράστια υπόλοιπη στον Ιβάνοβιτς. Εντάξει, είμαι Γιουγκοσλαβόφιλος, τον λάτρευα ως παίκτη. Δεν ξέρω γιατί ήταν σε μια ομάδα πολλά χρόνια και έκτισε το όνομα και την καριέρα του σε μια ομάδα που έλεγε ποιον θέλει, κύριε Ντούσκο, μου λέγε ο Κερεχέτα. Το σπίτι. Μάρε το σπίτι. Το σκόλα. Το μπριγιόνι. Το ματζιγιάου. Να δούμε ποιοι έχουν τον οσιόνι. Επιμερών Ιβάνοβιτς. Να καταφύγει. Ναι, ναι, ναι. Τα οποία δεν είναι ακριβώς ποντάρισμα σε νέα παιδιά, έτσι. Ακριβώς. Και ούτε καν σε γηγενείς. Θυμάμαι μια. Δεν είναι σε Ισπανόπουλα, σε Αργεντινόπουλα ήταν. Σεζόν, εγώ θυμάμαι σε ποια εφημερίδα ήμουν στο δρόμο με τον Κωστάκη του Σωτηρίου. Έπαιξε ματς
out στην Ευρωλίγκα χωρίς ούτε έναν Ισπανό. Ήταν τραυματίας. Ο Σανμετέριος. Ο Βιδάλ. Πάντα το Βιδάλ είχαν για τρεφή. Ο Βιδάλ το έσωσε. Και κατέβηκε σε ένα μάτς με 12 ξένους. Ήταν τη χρονιά πριν πάρει τον Σανμετέριο, ο οποίος έγινε ένα μοναδικό σημείο αναφοράς ως Ισπανός. Ο Παναθηναϊκός πάει να το κάνει λίγο απότομα το όλο εγχείρημα. Project και το όλο... Λίγο σπασμωδικά θα λέγαμε. Ναι, λίγο... Βία. Βία, ναι. Μπράβο, λίγο βία. Αυτό είναι το... Πιάνομαι από τη λέξη Ιβάνοβιτς. Σίγουρα έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα στην καριέρα του και ως παίκτης και ως προπονητής. Αυτό που συζητάει ο περισσότερος κόσμος, οι δήμονες ή οι μη, είναι φλάσεις, τραυματισμοί, σκληρή προπόνηση, σκληρός προπονητής. Ο Κακιούζης έχει γράψει κάποιες τρελές ιστορίες στο βιβλίο του. Κυκλοφορούν και στα media διάφορες ιστορίες. Είναι ασφαλές να πούμε ότι η εικόνα του Παναθηναϊκού ενώ και των τραυματισμών είναι αποτέλεσμα της πολύ σκληρής ή και πολύ καλής ή και πολύ έντονης προπόνησης Ιβάνοβιτς. Άρα οι παίχτες εμφανίστηκαν στη σεζόν μετά την προετοιμασία, λιγότερο προπονημένοι από όσο έπρεπε. Ασυνήθιστη σε ένα τέτοιο στυλ προπόνησης. Γιατί αν μετράω καλά, είναι 4-5 κλάσεις, μια οσφιαλγία του Φώτση στα 34 που δεν έχει να παίζει. Ο αριθμός είναι. Ο Διαμαντίδης χτύπησε. Ο Διαμαντίδης χτύπησε. Είναι 10 στους 15 παίχτες που έχουν συμμετάσχει στην προετοιμασία με τραυματισμό, κάποιοι εκ των οποίων έχουν και διπλό τραυματισμό. Ο Χαραλαμπόπουλος, για παράδειγμα, τραυματίζεται δεύτερη φορά από την ημέρα που ξεκίνησε η προετοιμασία. Ο απόλυτος αριθμός είναι 10 συν τους όποιους έχουν δεύτερο τραυματισμό. Ωραία, αυτό σίγουρα είναι σπάνιο και. Υπάρχει ένα μύθος τώρα για αυτό το πράγμα. Ότι είναι σκληρός προπονητής. Ότι η προπόνησή του είναι ένα βασανιστήρι. Κάνω τη και από το Πασούλα. Λέει τι προετοιμάζει. Μια ώρα προπόνηση με τον Ιωαννίδη. Δύο ώρες προπόνηση με τον Ιωαννίδη, μια ώρα στην κόλαση. Και πει τότε ο Πασούλας. Δύο ώρες. Στην κόλαση. Ακόμα και αν πάρουμε ως δεδομένο ότι ο Ιβάνοβιτς είναι ένας σκληρός προπονητής, μαστίγιο τους παίκτες, να τα πούμε όλα. Μαστίγιο, κανονικό είναι. Η επιλογή που έχει γίνει είναι συνειδητή. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός όταν επέλεξε να πάρει τον Ιβάνοβιτς, ήξερε τι έπαιρνε. Δεν έπαιρνε από τον ο οποίο θα άλαβε στα 57 του χρόνια και θα γίνονταν ένας άλλος άνθρωπος. Ωστόσο αυτή η επιλογή μοιάζει να μην περιέχει στο σχεδιασμό της το ντέρμπι της ναι, του Οκτωβρίου. Προφανώς, ενδεχομένως. Δηλαδή, δίνει την εντύπωση ότι έχουν μπει σε ένα διάκοπο στίβο μάχης ναι, για να είναι, ξέρω εγώ, τι περιχητική τον Μάιο. Επειδή ναι, από όλους μας πιο πολύ μπάσκετ, μάλλον έχει παίξει ο κύριος με τα λιγότερα μαλλιά της παρέας. Γι' αυτό εσύ του πέσαν τα μαλλιά του ανθρώπου. Αυτά που έχει δει. Σε κανονικό, σε υπαρκτό επίπεδο. Εκτός από το πρωτάθλημα τύπου που σε έσβηνα όποτε ήθελα. Οπότε. Ήταν πιο δύσκολο εκεί. Δεν σημαίνει ότι ο Μπαρτζόκας δεν είναι σκληρός προπονητής. Καταρχάς, σε αυτό το επίπεδο οι ομάδες κάνουν εκπληκτική προετοιμασία, κουράζονται πάρα πολύ το οτιδήποτε. Το κλειδί που πρέπει να εστιάσουμε είναι το πλάνο της προετοιμασίας. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή η εικόνα του δείχνει ότι προετοιμάστηκε και είχε στο μυαλό του το παιχνίδι. Αυτό που λέει ο Νίκος λέει, αλλά γιατί με τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός φαίνεται, χωρίς να ξέρω, δεν ασχολούμαι με το ρεπορτάζ της ομάδας, φαίνεται να ενδιαφέρεται λιγότερο. Δεν λέω ότι να μην ενδιαφέρεται. Να ενδιαφέρεται λιγότερο και να τον νοιάζει περισσότερο πώς θα είναι η εικόνα του το Δεκέμβριο, τον Ιανουάριο. Δεν είναι λάθος αυτό, πιστεύω. Μια τέτοια μια τόσο νέα ομάδα με τόσους πολλούς τραυματισμούς, δηλαδή και με τις αδικίες που προέκυψαν, δεν είναι λάθος να πεις εντάξει, ένα μάτσο είναι στο ΑΚΑ, παίζουμε, τους έχουμε κερδίσει πολλές φορές. Δεν θα κάτσουμε να σου πει. Και καραμέλα δια στόματος Σίβκοβιτς, τον Ιανουάριο δεν μας έδινε. Ναι. Δηλαδή, ο προπονητές πάντοτε ξέρουν πότε μπορεί να φορμαριστεί η ομάδα ή να ξαναφορμαριστεί και να είναι έτοιμη. Δεν μου κάνει εντύπωση. Σε αυτό που λέει ο Κωνσταντίνος, η απόδειξη, έχω την αίσθηση πως είναι, ότι ο Παναθηναϊκός έχει φτάσει δύο ημέρες, μία ημέρα πριν από το παιχνίδι και δεν έχει καλύψει ακόμα τη θέση στο πέτοιο. Που αν μια ομάδα βιαζόταν τόσο πολύ να παρουσιαστεί έτοιμη στον αγώνα με τον Ολυμπιακό, θα είχε κλείσει και αυτή την τρύπα. Κακήν κακός έστω. Να βρούμε ένα παίχτη να σηκώνει τα χέρια. Το θέμα είναι όμως κατά πόσον το όλο οικοδόμημα, το οποίο, όταν λέω οικοδόμημα εννοώ όλους όσους εμπλέκονται μέσα στην αρένα του ΆΚΑ και το κοινό και τη διοίκηση και όλους. Αν αντέχει ένα πιθανό στραπάτσο σε τέτοιο μάτς. Δηλαδή μπορεί να γίνει το παιχνίδι και να νικήσει ο Ολυμπιακός με 20 πόντους. Το αντέχει ο Παναθηναϊκός αυτό. Το αντέχει η διοίκησή του. Το αντέχει ο κόσμος του. Είναι το ερώτημα θα φανεί. Και η Ευρωλίγκα αρχίζει σε μια εβδομάδα, έτσι. Δεν είναι... Συμφωνούμε, φαντάζομαι ότι είναι δικαίως η πιο καλομαθημένη φύλαχλη σε όλη την Ευρώπη. Εδώ και 20 χρόνια. Δικαίως. Εκ των πραγμάτων. Εκ των πραγμάτων. Γεγονός δεν είναι. Άμα δεν ήταν και Παναθηναϊκή, ποιοι θα ήταν. Ναι, αλλά αυτό αυτομάτως δίνει και ένα περιθώριο. Άλοθη στη διοίκηση του Παναθηναϊκού. Την κοιτάξτε, έχουμε κατακτήσει τόσα πολλά όλα αυτά τα χρόνια. Ένα χρόνο, άμα δεν κατακτήσουμε κάτι, αλλά σε δύο χρόνια βλέπετε το Χαραλαμπόπουλο να βάζει 15 πόντους στην Ευρωλίγκα μέσω όρο. Το μυαλό του φιλάθλου το καταλαβαίνει αυτό. Το θέμα είναι αν το αντέχει και το θυμικό του. Ναι, σωστό.
την ήττα από τον αιώνιο αντίπαλο, η οποία μπορεί να γίνει αντικείμενο καζούρα κτλ. Καζούρα στο καφενείο, μέχρι να... Ακόμα θυμούνται του 35 πόντου στον Πειραιά, του 30 πόντου. Αν δεν είναι τον αποθυμένο του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Ή 35. Ναι. Να ξεπεράσει το. Ωραία, Βασίλη, με μια ερώτηση. Τι θα γίνει στον τέρμπι, ποιο θα κερδίσει. Μην μου πει είναι ένα μάτς σε 40 λεπτά. Είπαμε και προηγούμενο. Εγώ έχω αρκετές απορίες για το μάτς. Πέρα δηλαδή, συμφωνώ. Νομίζω ότι το έχουμε υποδηλώσει, το τεκμηριώσαμε ότι αυτή τη στιγμή, αν σου είναι και καλά, κάποιο είναι υποχρεωμένο να ποντάρει σε μια από τις δύο ομάδες. Νομίζω ότι είναι προφανές ότι ο Ολυμπιακός έχει περισσότερη τύχη. Αλλά είναι ένα μάτς. Είναι 40 λεπτά, είναι οι διάζουσες συνθήκες, είναι πολύ διάζουσες συνθήκες, δεν έχει κόσμο. Είναι νωρίς, έχουν προβλήματα. Θα δούμε πολύ περίεργα πράγματα τακτικά. Επειδή έτυχε να είμαι και να δω τον Ολυμπιακό να παίζει στο Red Bull, και επειδή λόγω του OTTV δεν μ' άφησε βεβαίως, και καλά έκανε και δεν μ' άφησε, είδα και τον τρόπο με τον οποίο και την προσήγωση, συμφωνώ και παψένω σε αυτό που λέει ο Κωνσταντίνος, ήμουν στην προπόνηση του Ολυμπιακού, στο τελείωμά τη και ήταν πολύ μεγάλο, δηλαδή παροπίδες. Καμιά άλλη κουβέντα. Είναι μάτς που κρίνει πράγματα. Τι θέλω να πω, θα δούμε περίεργα πράγματα γιατί είναι ένα μάτς που λέει πώς λέει ο Αλέφαντος. Παίζαμε πρέφα το βράδυ στο Πανελληνίο και είχαμε εκεί τα συστήματα με κεφτεδάκια. Και πήγαινε ο Γκούμας και το πήγαινε και τα δάκια. Γκαρσόν παίχτες. Γκαρσόν φέρε παίχτες. Λοιπόν, εδώ είναι γκαρσόν φέρε τριάρια. Δεν υπάρχουν τριάρια στο μάτς. Έτσι δεν είναι. Μέχρι ο Χαραλαμπόπουλος. Δηλαδή, ναι, μέχρι ο Χαραλαμπόπουλος. Το τριάρι του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός συνήθιζε να παίζει με έναν εξαιρετικό παίχτη σε αυτή τη θέση που πώς τα δικαιώνα στο Ματσιούλης. Τώρα χτύπησε και ο Χαραλαμπόπουλος, θα παίξει ο Βλαδίμηρος, που δεν λες ότι είναι το τριάρι. Επίσης δεν υπάρχουν στον Παναθηναϊκό αυτοί που μπορούν να κάνουν μισή-μισή τριάρι. 2-3-3-4. Μπράβο. Διάρο-τρίαρο και τριάρο-τέσσαρο. Ο Ολυμπιακός επίσης έχει 2 τριάρια, τον Ντάρντεν και τον Γιωάννη Πάτρο, και έχει 2 έξω. Στο Ρέθμιο έπαιξε πολύ μεγαλύτερο σχήμα. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή πολύ πλήρη περιφερειακή γραμμή. Δηλαδή έχει 5 παίκτες πρώτη γραμμή. Ο Λαφαγιέ δεν είναι ακόμα έτοιμο, αλλά βρει το ρυθμό γιατί είναι καλό παίκτη. Έχει το Σπανούλη, έχει το Μάντζερ, έχει το Λούκα και έχει τον Κατσίβο. Κάποιο θα παίξει 3. Εκτός αν. Επειδή είναι ο Πρίδη παρόν, ενώ δεν ήταν με την Κάσα, που ήταν ένα καταπληκτικό μάτσε προλίγκα. Και νομίζω ότι ευχαρίστησε και ο Μπαρτζόκα δημοσίω τον Αργύρι γιατί πρόσφερε ένα μάτσε σε χαμηλό ρυθμό, σε πολύ σετ παιχνίδι, σκληρό και ήταν ό,τι καλύτερο για μια πρόβα γενεράλε. Άρα ή θα κατεβάσει τον Λοντζέσκι, θα ανεβάσει τον Λοντζέσκι στο 3 ή θα κατεβάσει τον Μπετβουέι στο 4, στο 3 γιατί παίζει τώρα ο Πρίντης. Είναι παρόν. Και νομίζω ότι θα γυρίσουμε σε εποχές ο Μπράντοβιτς που κάποια εποχή, στην πρώην εποχή ο Μπράντοβιτς Βαμέκο, έπαιζε ο Διαμαντίδης στο 3. Στα χαμηλά σχήματα με τον Λάκοβιτς, με τον Μιλωμέροβιτς. Δηλαδή θα δούμε νομίζω πολύ γκάρις κοροναίος για να έχεις. Να συμφωνώ πως δεν υπάρχουν φαβοροί, αλλά εντελώς στα χαρτιά και θεωρητικά το παιχνίδι εξαρτάται από την εικόνα που θα παρουσιάσει ο Ολυμπιακός. Θα φτιάξει το Ολυμπιακό. Ναι. Αν ο Ολυμπιακός είναι καλός, νομίζω ότι έχει και τον πρώτο λόγο για να πάρει το παιχνίδι. Νίκο. Καλά το είπε ο Άρης. Είναι το παιχνίδι του Ολυμπιακού για να το κερδίσει ή για να το χάσει. Τα αντικειμενικά δεδομένα δείχνουν κόκκινο. Νομίζω ότι το παραδέχονται ακόμα και στο άλλο στρατόπεδο. Αλλά έχω δει τόσες πολλές φορές τον Ολυμπιακό να χάνει από τον εαυτό του τέτοια μάτς που δεν αποκλείω καθόλου να γίνει άλλη μια φορά. Σε συνθήκες αντάρτου πόλεμου, με κακό μπάσκετ ενδεχομένως, αυτό θα ευνοήσει τον συγκριτικά πιο αδύναμο που σήμερα είναι ο Παναθηναϊκός. Και απλά να θυμίσω ότι όλα τα μάτς αυτά που ξεκινάνε, τα σκόρ ήταν πάντα χαμηλά. 42-40 θυμίζω, 1-45-57, όλα αυτά κομμάτια που γίνονται τέτοια εποχή. Το καλάθι μοιάζει πιο μικρό. Στην πλευρά του καλάθι. Αφού πω εγώ ότι όπως έχω προβλέψει θα κερδίσει ο Ολυμπιακός με 6, αλλά με πάρα πολύ άγχος στο τέλος λόγω συνεχόμενων τριπώντων του Διαμαντίδη. Κωνσταντίνε, τι βλέπεις και... Έχει δει και το όνειρο αυτός, όλο το σενάριο. Μην το παίξεις στο στοίχημα, αλλά το έχω δει όλο. Κωνσταντίνε, πιστεύεις θα καταφέρει να βρει τρόπο ο Ολυμπιακός να χάσει ή δεν θα το ζήσεις αυτό. Αυτό το μάθω αύριο, δεν μπορώ να το γνωρίζω. Απλά θα πω δύο πράγματα, ότι ο Ολυμπιακός, οι παίκτες του και ο προπονητής του έχουν καταλάβει ότι βρισκόμαστε σε καλύτερη κατάσταση, αλλά αυτό από μόνο του δεν σημαίνει τίποτα. Και κάτι ακόμη, οι παίκτες του Παναθηναϊκού οι οποίοι δεν έχουν παίξει ποτέ ντέρμπι, και είναι αρκετοί αυτοί, γιατί έχουν παίξει ελάχιστα με πολύ μεγάλο ποσοστό. Ούτε ο προπονητής δεν έχει παίξει ντέρμπι στο Παναθηναϊκό. Είναι, επειδή τα ντέρμπι τα κρίνει το ένστικτο περισσότερο παρά το πινακάκι του Μπαρτζόκα. Είναι τα μαύρα άλογα του ντέρμπι, Είναι, δεν ξέρει αν ο Σλότερ κάνει μια εμφάνιση όπως έκανε. Ο Winston, κάποτε στο. Κάποτε στο Σεφ. Θα αλλάξει η ζωή του, θα αλλάξει καριέρα του αμαύριο. Ο Σλότερ ή ο Παπά ή ο Γιάνκοβιτ, βάλουν 20 πόντου ένα μάτι. Οπότε επειδή αυτά τα μάτια θα το κρίνει και το ένστικτο,
μην υποτιμάτε τόσο πολύ τον Παναθηναϊκό. Εγώ θεωρώ ότι δεν θα έρθει εύκολη νίκη για κανέναν. Λοιπόν, καλή μπασκετική σεζόν έχουμε, καλό ντέρμπι. Καλό χειμώνα. Καμία κουβέντα για διαιτησία με το ντέρμπι βασικά, να μην σταθούμε εκεί. Σε πρωτοσέλιδα και πιστόφυλλα. Να μην χρειαστεί να κάνουν δηλώσεις οι πρόεδροι. Σίγουρα. Για να εξαρτάται. Αρκετά με αυτό. Που λέμε καμιά φορά να νικήσει ο καλύτερος ή ο λιγότερο κακός ή οποιοδήποτε, να προλογίσει το μάτς τη σεζόν και να είναι καλή σεζόν. Και για τους δύο και για το... Να νικήσει το μπάσκετ που λένε. Αυτό όσο απλό. Το χειρότερο κλισέ από όλα. Και γραφικό είναι αυτό. Πολύ κλισέ. Αν είχε και κόσμο, ίσως να νικήσει. Στην Ελλάδα έχει ουσία. Στην ουσία και. Αλλά ναι, και να το ξανακάνουμε. Να ξαναμαζευτούμε. Συζήτηση, στρογγυλή τραπέζι. Χωρίς τραπέζι. Ωραία. Ωραία ήταν.